γιατί είναι ένα εντυπωσιακό λόγο της παγέτας που δεν γκραντάρει κτλ. Πρέπει να επιλέγουμε πάρα πολύ απλά πράγματα. Okay. Αυτό το παπούτσι τώρα έχει τόσα λουριά που δεν είναι ωραίο. Θέλει πάρα πολύ απλό. Ένα λουράκι μπροστά, ένα λουράκι πίσω, τίποτα. Ίσα-ίσα να μας κρατάει το πόδι. Πάρα πολύ λιτό. Το σκίσιμο εκεί που σταματάει, αυτό που σου πω στέλνω έχει δίκιο, είναι σαν να σου είναι μικρό και πάει να ανοίξει. Ίσως αν ήταν και λίγο πιο ψηλά. Επειδή έχει τραβηχτεί και πολύ, έχει κοντίνει κιόλας το φόρεμα. Ναι. Κατάλαβες. Κοίταξε, έχει ωραίες καμπύλες όμως. Έχει, αλλά δηλαδή, δεν είναι σαν για σκίσιμο. Shape, ναι, σαν shape σου πάει το φόρεμα αυτό. Απλά ίσως να είναι λίγο μικρό από την άποψη ότι δεν έχει μπόλικο ύφασμα. Και okay. Έτσι όπως ανοίγει, δεν ανοίγει ωραία, είναι σαν να τεντώνει. Ωραία, δεν αυτό μου πάνε εννοεί. Τα κολλητά το. Όχι, σου πάνε τα κολλητά. Εντάξει, έχει γίνει πολύ body shame τώρα. Τι έχει γίνει? Όχι, βε, όχι. Γιατί το λες αυτό? Κωνσταντίνα, γιατί τα παίρνεις όλα στραβά? Δεν το παίρνω. Εγώ δεν σου είπα ότι το shape αυτό σου πάει πολύ. Τώρα δεν το είπα. Ναι, εσείς. Οπότε τι? Όχι, δεν το είπα. Μα ο Στέλιος σου είπε ότι το φόρεμα αυτό είναι σαν να σου είναι μικρό. Okay. Σου είπα εγώ ότι δεν σου πάνε τα κολλητά. Από την εφαρμογή του όμως. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, γιατί δεν μπορούμε. Αυτό το κορίτσι είναι μικρό και μπερδεύεται. Πάλι με την ίδια. Πάμε πάλι. Δεν μπερδεύτηκα. Οκ, okay, το είπαμε. Δεν μου πάνε τα. Ποιο σου πει δεν μου πάει, ανοίγει στη μέση, ανεβαίνει. Ναι, σου είναι μικρό. Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα, ένα ρούχο που σου είναι μικρό. Πάντως. One size είναι. Ναι. Δηλαδή εσύ. Είναι one size και το έχω γράψει και όλα τα μέτρα. Το one size είναι μια έννοια πάρα πολύ παρεξηγημένη. Ναι. Διότι ο καθένας βαφτίζει τα ρούχα one size. Mm-hmm. Δεν γίνεται εσύ, η κυρία Μαγκύρα, η Ιωάννα, η Έλλη, ναι, η Κωνσταντίνα να φοράτε το ίδιο νούμερο. Διότι δεν είστε το ίδιο νούμερο. Ναι. Και για να είναι το ίδιο νούμερο ένα ρούχο πρέπει να είναι πάρα πολύ ελαστικό. Εσύ λοιπόν που έχεις λίγο εδώ, το οποίο το σώμα σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια. Ανοίγει το σκίσιμο και σε τονίζει λάθος. Το okay. Κάνει να φαίνεται έτσι μικρό. Έτσι όπως ανοίγει τώρα φαίνεται πιο ωραίο. Εάν αυτό το φόρεμα... Εγώ είπα στην αρχή ότι θέλω να βγάλω τη γούνα, ότι δεν θα βγει. Ναι, αλλά φαίνεται το πόδι και από τη γούνα. Συγγνώμη βράγα μου, επιλέγεις ένα φόρεμα. Για εδώ. Γιατί έβαλες το φόρεμα. Ωραία, ότι... θέλω να περάσουμε στη βαθμολογία. Συγγνώμη. Καταρχάς εδώ. Μήπως να φύγουμε κιόλας. Όχι, απλά να περάσουμε να μην. Θες να φύγουμε, να σε αφήσουμε εδώ, να. Δεν το λέω έτσι. Πώς το λες? Δεν θες να μιλάμε, σε ενοχλούμε, μήπως. Γι' αυτό το με τον body shame είναι πολύ λάθος που είπες. Εμείς δεν είπαμε τίποτα για το σώμα σου. Πάρα πολύ λάθος. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι καμπυλάτες γυναίκες. Και εμένα. Σε πληροφορώ ότι θα ήθελα να έχω περισσότερες καμπύλες. Αλλά δεν είναι ο σωματότυπός μου αυτό. Ωραία. Δεν είπαμε εμείς ότι δεν μας αρέσουν οι γυναίκες με καμπύλες. Πάρα πολύ μας αρέσουν. Το θέμα είναι να τις τονίζουν σωστά. Αυτό είναι το point. Μην τα παίρνεις όλο τόσο στραβά. Μα καταρχάς δεν ακούω, γιατί άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνει. Ναι. Δηλαδή το να σου πει κάποιος ότι δηλαδή... ένα φόρεμα σου είναι μικρό, σου είπαμε ότι δεν έχεις ωραίο σώμα. Εντάξει. Το ξέρεις ότι έχω πάρει και εγώ φόρεμα που είναι one size και δεν μου κάνει. Πιστεύω. Εγώ να δείτε. Σωστή. Αν αυτό το φόρεμα λοιπόν δεν είχε σκίσιμο και ήταν πιο μακρύ, θέλει ένα σώμα σαν το δικό σου αυτό ναι. Το φόρεμα για να αναδειχτεί. Βέβαια. Και θα ήταν καταπληκτικό. Αλλά όταν ένα σκίσιμο ανοίγει πιο πολύ από ό,τι πρέπει στο έτσι, αλλοιώνει τον σιλουέτα. Mm-hmm. Αυτό σου είπα εγώ. Okay. Πρέπει να ακούς και μετά να απαντάς. Δεν ακούει. Δεν άκουσε. Δεν άκουσε, αγάπη μου. Φαίνεται, ρε φίξ. Έχεις μια άμυνα, μας βάζεις ένα τοίχο, λες και σου είπαμε ότι δεν είσαι ωραία, ότι, ότι έχεις κιλά, ότι ποτέ δεν σου είπαμε κάτι. Από εχθές τη ρώτησε γιατί ήρθε εδώ και προσβλήθηκε. Ναι. Δεν ήξερα το ρωτάτε και στις άλλες πολύ. Μα και μόνο εσένα να ρωτάω, τι πειράζει, δηλαδή όταν κάποιος πάει κάπου, δεν πάει για κάποιο λόγο. Ναι. Δεν ήρθες για κάποιο λόγο εδώ. Νόμιζα ότι το είπαμε στο πρώτο επεισόδιο και... Και σήμερα θα σε μπορεί να σε ρωτήσω, αλλά επειδή άνοιξαμε άλλη κουβέντα για το body shame σήμερα, άστο. Αύριο πάλι. Εγώ πάντως θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ 21 πάλι. Όλοι μας νομίζω. Καλά, λοιπόν, όταν πας στα 31 θα αλλάξει γνώμη. Χαλάρωσε. Υπομονώπως κι εγώ. Και ζήστε... Άμα τι λες, καλέ, ζήσε την ηλικία σου. Γιατί δεν με παίρνει στο και να ξέρεις όταν θα γίνεις, που θα λες γιατί να μην είμαι 25. Εγώ πάντως, παιδιά, γιατί δεν θα έδινα να ήμουν 25, σας το λέω. Κωνσταντίνα, κοίτα να κάνεις ένα τυλάκι με τον εαυτό σου και να τα βρείτε και να ζεις την κάθε στιγμή. Θα βρει, ξέρω τι θέλω. Αφού λες ότι θα ανυπομονώ να γίνω 31, εσύ τα λες. Θέλεις να μεγαλώσεις πριν την ώρα σου και φαίνεται. Εγώ έτσι ντύνομαι, μ' αρέσω.
Θα αλλάξω αυτά που μου λέτε. Τότε γιατί ήρθες εδώ, όχι, αφού έτσι ντύνεσαι και σ' αρέσεις και θεωρείς ότι είσαι φανταστική, γιατί όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι έτσι ντύνομαι και μπορεί να φαίνομαι αυτό που μου λέτε. Μεγαλύτερη από την ηλικία μου. Καλά, δεν είμαι τον τισμό, το λες κιόλας. Δηλαδή, στην Πατρίτσα το λέμε αυτό. Θα γίνεις 31. Άλλο αυτό. Ρε, άλλαξε λίγο αυτό που σκέφτεσαι.